Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με άνοδο 5,59% άνοιξε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών. Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα για τον Ιούνιο, σε συνδυασμό με το χθεσινό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών, αναμένεται να λειτουργήσουν ως ελαττήρια για μετοχές και ομόλογα, καθώς οι επενδυτές θεωρούν πως μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι περισσότερο φιλική προς την αγορά και τις επιχειρήσεις σε σχέση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μην καθυστερεί στην προκήρυξη εθνικών εκλογών εξαήλωσε την αβεβαιότητα για τις πολιτικές εξελίξεις και καθάρισε το τοπίο για τους επενδυτές. Έτσι λοιπόν, οι χρηματιστηριακοί αναλυτές αναμένουν σήμερα ως και διψήφια ποσοστά ανόδου στη σημερινή συνεδρία θα απελευθερωθούν ισχυρές ανωδικές δυνάμεις, με τις τράπεζες να τίθενται επικεφαλής της ανόδου, καταγράφοντας ακόμη και διψήφια ποσοστά. Καμία ανάλυση των τελευταίων ημερών δεν προέβλεπε την έκταση της ήττας για τον ΣΥΡΙΖΑ, το ενδεχόμενο ισχυρής αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και τις πρόωρες εκλογές, αναφέρει στο insider.gr αναλυτής μεγάλης χρηματιστηριακής εταιρείας. Σήμερα το βράδυ αναμένεται η τελική εικόνα για την Σταυροδοσία σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, όμως η εικόνα που αφορά τα ποσοστά ψήφων της κάθε υποψήφιας παράταξης είναι σαφής. Με ενσωματωμένο λοιπόν το 72,28% των ψήφων και το 31,02% των Σταυρών, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει το 33,25% και 7 έδρες, στις οποίες την πρωτοκαθεδρία λαμβάνει ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει 6 έδρες και το 23,78% με πρώτο σε ψήφους τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Ακολουθεί το Κίνημα Αλλαγής με 2 έδρες, το ΚΚΕ επίσης με 2 έδρες, όπως και η Χρυσή Αυγή. Μια έδρα λαμβάνει η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος φαίνεται να εκλέγεται και ευρωβουλευτής και τελευταίος στην επιλογή όσων ψήφισαν έρχεται το Μέρα 25 με την Σοφία Σακοράφα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο κυβέρνηση 775,08 μονάδες, καταγράφοντας και 5,88% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.